Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Ζήση, τον διατροφολόγο μας, για να μιλήσουμε σήμερα για τη δυσανεξία στη λακτοζή, mm -hmm. έτσι. Για τη δυσανεξία που... Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, αξίζει να μιλήσουμε για τις δυσανεξίες, mm -hmm. γιατί θέλω να δούμε και πόσο μύθος η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτά τα τεστ, mm -hmm. που αν τα κάνει, σου αλλάζουν κατά τη πολύ και την υγεία σου, γιατί τρως κάτι που σε πρίζει, mm -hmm. σε ενοχλεί, αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει τι είναι. Θέλω λοιπόν να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση. Την επόμενη συζή. φορά. Πάμε όμω, γιατί είναι από τι πιο αν, ας το πούμε διαδεδομένες, έτσι, διαδεδομένες. Είναι όντω μια 100% δυσανεξία. Πάσχει ένα μεγάλο μέρο τη Καυκάσια φυλή. Mm -hmm. ε, η δυσανεξία λοιπόν στη λακτόζη οφείλεται στην μερική ολική έλλειψη του ενζύμου λακτάση. Η λακτάση είναι ένα ένζυμο το οποίο υπάρχει στο λεπτό έντερο και διασπάει τη λακτόζη, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η πέψη της. Ε, Τα συμπτώματα που συνήθως αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη είναι συνήθως γαστεντερικά. Δηλαδή ένα φούσκωμα, ένας μετεωρισμός, κυρίως διάρειες, σκυλιακή πόνη, ναυτία, είναι κάποια από τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από δυσανεξία στη λακτώζη. Ε, από εκεί και πέρα, ε, διαιτητικά, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη δυσανεξία στη λακτώζη είναι ο αποκλεισμό ή ε, η ελαχιστοποίηση των τροφίμων που περιέχουν λακτώζη. Ε, εξαρτάται βέβαια αν κάποιο πάσχει από μερική ή από ολική δυσανεξία. Ε, ενδεικτικά αναφέρω κάποια τρόφιμα τα οποία περιέχουν λακτώζη. Το γάλα σίγουρα περιέχει λακτώζη. Το γιαούρτι περιέχει λακτώζη, αλλά ίσω σε λίγο μικρότερο ποσοστό γιατί θυμίζω. Ότι το γιαούρτι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ζυμωμένο, μερικό ζυμωμένο, οπότε περιέχει λίγο λιγότερη λακτώζη. Το βούτυρο γάλακτο μπορεί να περιέχει λακτώζη, αλλά η λακτώζη μπορεί να περιέχεται και σαν πρόσθετο τροφίμων σε διάφορα α, τρόφιμα όπω είναι τα λαντικά. Πολύ συχνά βλέπουμε λαντικά τα οποία περιέχουν λακτώζη. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ολική έλλειψη αυτού του, του, του ενζύμου τη λακτάση θα πρέπει να διαβάζουν πολύ καλά την ετικέτα των τροφίμων και έτσι να αποφεύγουν και τα λαντικά. Ε, τι γίνεται με τις εναλλακτικέ. Τι, τι θέμα υπάρχει όταν δεν μπορεί κάποιο να καταναλώσει γάλα, Όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα. Αντί για γάλα λοιπόν, αν κάποιο του αρέσει πάρα πολύ το γάλα, μπορεί να Κοίτα, καταναλώσει. Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι. Mm -hmm. Εγώ αποφάσισα μόνος μου να σταματήσω παρά τι διαμαρτυρίε τη μάνα μου, εκεί στην τρίτη γυμνασίου, ξέρω πρώτη ηλικίου, γιατί δεν ξέρω αν με ενοχλούσαν. Τώρα πια είναι τόσο μακρινό mm -hmm. για να θυμηθώ τι συνέβαινε, αλλά σταμάτησα να πίνω γάλα. Mm -hmm σαν αντίθεση με τα αδέλφια μου που συνέχισαν και να τρώω αυγά. Ωραία. Δεν ξέρω τι έχει. Είναι μια καλή εναλλακτική πρωτεΐνη. Γιαούρτι το λατρεύω. Τα τυριά τα λατρεύω. Άρα Έτσι. παίρνετε το ασβέστιο πολύ καλά από το γιαούρτι Α, και ναι, από το τυρί. Αλλά Έτσι. κατάλαβα εστίαν mm -hmm. ότι... Το γάλα-γάλα δεν, δεν το συμπάθω. Αν όμω υπάρχει κάποιο που του αρέσει πολύ το γάλα και δεν μπορεί να το καταναλώσει, μπορεί να πάρει γάλα το οποίο είναι ελεύθερο λακτόζης κυκλοφορεί πλέον στην αγορά από διάφορε εταιρείε ή που έχει λίγη λιγότερη λακτώζη, αλλά μπορεί να απευθυνθεί και στα διάφορα φυτικά υποκατάστατα του γάλακτο, όπω είναι το γάλα μυγδάλου ή το γάλα σόγια ή το γάλα βρώμη. Επομένω, να το αντικαταστήσει με κάτι τέτοιο. Ε, από εκεί και πέρα, αντί για βούτυρο γάλακτο, φυσικά υπάρχει εναλλακτική τη μαργαρίνη, αλλά τονίζω περισσότερο το ταχύνι, όπω βλέπετε, το έχω τονίσει με μαύρο χρώμα, γιατί το ταχύνι είναι παράλληλα μια πηγή, πολύ καλή πηγή ασβεστίου. Άρα, με Έτσι. αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε και το ασβέστιο Έτσι. που μπορούσαμε να έχουμε πάρει από το βούτυρο. Και φυσικά προτιμούμε τυριά, το οποίο είναι σκληρά τυριά ορίμανσης, γιατί περιέχουν και λιγότερη έως μηδενική λακτόζη, όπως είναι οι γραβιέρες, όπως είναι το κασέρι και δεν προτιμούν οι άνθρωποι που έχουν ολική δυσανεξία στη λακτόζη, τυριά τα οποία είναι μαλακά όπως είναι το ανθότυρο για παράδειγμα. Πάμε να δούμε για τις άλλες αναλλακτικές. Πώς αναπληρώνουμε λοιπόν το ασβέστιο αν δεν μπορούμε να καταναλώσουμε γάλα ή γιαούρτι. Σίγουρα από λαχανικά τα οποία είναι κραμβοειδή όπως είναι το μπρόκολο, όπως είναι το κουνουπίδι, όπως είναι το λάχανο. Φυσικά μπορούμε να καταναλώσουμε κάποιους ξηρού καρπούς που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Για παράδειγμα το αμύγδαλα και το σουσάμι αλλά και τα προϊόντα του σουσαμιού είναι πολύ καλέ πηγέ ασβεστίου. Και τέλο, ψάρια τα οποία καταναλώνεται με το mm. κόκαλο, όπω είναι η σαρδέλα, όπω είναι ο γάβρο, θα μα δώσουν ένα επιπλέον ποσοστό ασβεστίου στον οργανισμό. Ε, μας. Και η αθερίνα, βάλτε και μέσα. Και η αθερίνα, και η μαρίδα, βεβαίω. λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ζή. το αυτό που είπαμε. Την να επόμενη δούμε... φορά. Βεβαίως. Έτσι, ε, να μιλήσουμε ξανά για τι ανεξίε στο σύνολό του.